βιβλία με μία επισήμανση. Ανοίγω χθες ένα blog, δεν θέλω να το αναφέρω γιατί είναι γελίο ότι σας το είχα αναφέρει κατά παράδειγμα πολύ κακός. Και διαβάζω. Πρώτη είδηση. Φεύγει ο Γιάννης Κρυγιανίδης με λαό. Το ειδήσω να κλείσει την πόρτα. Δεύτερη είδηση. Ο Άδωνς Γεωργιάδης είναι ψυχραμένος με τον Γιώργο Καρατζαφέρη. Απόδειξη λέει ότι ο Άδωνς Γεωργιάδης πήγε και παρακολούθησε την ομιλία του Αντώνη Σαμαρά στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ρε παιδιά, κάλτο. Σας φέρνω τσακωμένο τον Καρατζαφέρη. Μιλάω κάθε μέρα στη Βουλή. Είμαι γραμματέας του κόμματος. Γυρίζω όλη την Ελλάδα. Είμαι με τον πρόεδρο τρεις ώρες κάθε μέρα. Σας φέρνω με τσακωμένος και έτοιμος να πάω στη Νέα Δημοκρατία. Έλα. Τι άλλο θα ακούω. Δηλαδή, αναρωτιέμαι. Οι άνθρωποι τελικά που τα γράφουν αυτά έχουν σώα στα σφρένα ή μήπως είναι παρανοϊκοί ναρκωμανείς, έχουν κάποιο πρόβλημα που είναι παχάπια. Είναι δυνατόν να λέει κάποιο σοβαρά ότι εγώ προτίθεμαι να φύγω από το λαό για να πάω στη Νέα Δημοκρατία. Είναι το λάθο για τον Μάρκο που τον έχω ξεσκίσει τον άνθρωπο κανένα λόγο και διαβάζω και στο ίδιο ότι τώρα που έφυγε ο Βορύδης θα ακολουθήσει ο Γεωργιάδης. Πάρε τον Κουριανίδη, του λέω το εισδιάφτο μου, λέει το έχω δει και θα να κάνω διάθεση. Λέω θα κάνει διάθεση μουρλού. Ανέδατο. Γέλαγε. Κουριανίδη, θα πάει στη Νέα Δημοκρατία. Άνθρωπο πατριώτη. Για να λέει νέε συνδυνομασίε και νέου μετανάστε και νέε στην Τουρκία. Μα έτσι τα καλά σα. Δεν λέω ότι είναι ψέματα αυτά που γράφονται. Δεν είναι τόσο γελία που δεν χρήζουν διαψεύσεω. Δηλαδή, άμα μου πούνε εμένα είσαι ελέφαντας, θα πάντα πω όχι, δεν είμαι ελέφαντας. Δηλαδή, αναρωτιέμαι πραγματικά, έχετε σώα στα σφρένας. Λοιπόν, για να τελειώσει το παραμύθι. Ο λαϊκός ορθόδοξος αγερμός δεν έχει κανένα πρόβλημα. Πηγαίνουμε από το καλό στο καλύτερο. Κανένας βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Πάρτε το ήδη, συγχωνέψτε το. Κανένας. Το κόμμα δέχεται κάθε μέρα εγγραφές νέων μελών και στελεχών και προχωράμε την πορεία μας με τον ίδιο τρόπο που το κάναμε μέχρι τώρα και με ακόμα μεγαλύτερη όρεξη.